Από την υποδιεύθυνση Οικονομική Αστυνομία Βορείου Ελλάδο εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που θα έθετε σε κυκλοφορία παραχαραγμένα κέρματα των 2 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 Κινέζοι, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμή. Ειδικότερα, η εγκληματική οργάνωση έθετε σε κυκλοφορία τα νομίσματα μέσω πέντε καταστημάτων χονδρική και ελιανική πώληση ιδιοκτησία μελών τη στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Σε έρευνε που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, σε οικεία, πέντε καταστήματα, δύο αποθηκευτικού χώρου και δύο αυτοκίνητα, καθώ και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 202.825 ευρώ, 1.524 κέρματα των 2 ευρώ καθώς και ένα αυτοκίνητο. Τα κατασκευθέντα κέρματα προέκυψε ότι είναι αμφιβόλου γνησιότητας μετά από έλεγχο σε ειδική μηχανή επεξεργασίας κερμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη. Επιπλέον, δικογραφία αυτόφορη διαδικασία σχηματίστηκε σε βάρο δύο συλληφθέντων μελών τη εγκληματική οργάνωση, καθώ στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε ότι σε κατάστημα ιδιοκτησία του απασχολούσαν αλλοδαπού εργαζόμενου οι οποίοι στερούνταν εγγράφων που να δικαιολογούν την νόμιμη παραμονή του στη χώρα μα. Οι συλληφθέντε οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.